Εδώ με τον κύριο Παντελή Φραγκούλη και τον κύριο Νικόλαο Ζιάκα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ολοκληρωμένο πακέτο mobile εφαρμογών για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης από τη Cyta, κύριε Φραγκούλη. Σωστά. Σωστά. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστούμε για τη σημερινή φιλοξενία. Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Focus on Group, προτείνουμε ένα νέο καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας για τις κυπριακές επιχειρήσεις με τους πελάτες τους. Συγκεκριμένα προσφέρουμε 24 διαφορετικές εφαρμογές για έξυπνα κινητά, τα mobile applications, τα λεγόμενα, τα οποία εφαρμόζονται στα smartphones, προσφέρονται για ξενοδοχεία, γυμναστήρια, εστιατόρια, φροντιστήρια. Καλύπτουμε εν ολίγοις όλων το φάσμα της κυπριακής επιχειρηματικότητας. Γιατί ένας επαγγελματίας χρειάζεται, θεωρείται, ένα mobile application, μια τέτοια εφαρμογή? Τι επιπλέον θα του δώσει? Καταρχάς, είναι πολύ καλό να εξηγήσουμε τι είναι ένα mobile application. Το mobile application είναι μια εφαρμογή η οποία χτίζεται ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση, στην οποία ενσωματώνονται διάφορες πληροφορίες και στοιχεία δεδομένα που αφορούν την επιχείρηση. Ακολούθως, ο πελάτης της επιχείρησης κατεβάζει δωρεάν την εφαρμογή αυτή στο κινητό του και πλέον με ένα πάτημα στο εικονίδιο της εταιρείας που θα έχει πάνω στο κινητό του, έχει άμεση και διαδραστική επαφή με την επιχείρηση. Επομένως, μέσω των mobile applications υπάρχει η επαφή με τον πελάτη και σίγουρα μέσω των στατιστικών που υπάρχουν αυξάνονται οι πωλήσεις, το loyalty των... Άρα όλο αυτό βοηθάει και την οικονομία ευρύτερα, σωστά? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα δηλαδή, είναι δηλαδή και ένα εργαλείο κατά της κρίσης όλο αυτό που δημιουργείται. Μάλιστα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο με πολύ προσιτών τρόπων και ευκολόχρηστο μπορεί κάθε επιχείρηση να το αποκτήσει και πλέον μπορεί να αυξήσει μέσω αυτού, όπως είπα και προηγουμένως, τις πωλήσεις της. Μάλιστα. Ο δικός σας ρόλος, κύριε Ζιάκα, ποιος είναι? Καταρχήν, είμαι προγραμματιστής και είμαι και ο διευθύνοντας σύμβουλος στην εταιρεία που συνεργάστηκε με τον οργανισμό της Cyta, τη Focus on Group. Τα mobile apps, όπως σωστά είπε και ο κύριος Φραγκούλης, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη διαδραστικότητα, θα βοηθήσουν στη σύνδεση με τα social media, θα βοηθήσουν στο loyalty κοινό, στο να παραμένουν και όχι μόνο, αλλά αντίθετα θα βοηθήσουν και στο κομμάτι της αύξησης των πωλήσεων. Και αν μη τι άλλο, η ταμπακέρα της όλης κουβέντας είναι ότι όλοι μας σήμερα, εσείς, εγώ και ο καθένας χρήστης, πλέον τα mobile apps είναι ο τρόπος να επικοινωνούμε, είναι ο τρόπος να ενημερωνόμαστε, ο τρόπος να κλείσουμε τα ταξίδια μας και όχι μόνο. Γενικότερα, ένα 40% περίπου του κυπριακού λαού αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τα mobile application. Οπότε είναι δεδομένο. Μόνο 40%? Ένα 40% αυτή τη στιγμή, αλλά η τάση δείχνει ότι θα υπερκαλύψει το 80% τα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Άρα δηλαδή έχουμε πιθανότητες να διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό που έχουμε σήμερα του χρόνου και το 15, το 16. Τέλος του 16, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Άρα δηλαδή πλέον, κύριε Φραγκούλη, η τεχνολογία μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τους πολίτες αλλά και για τους επαγγελματίες. Δηλαδή ουσιαστικά πλέον χωρίς όλα αυτά δεν μπορούμε να κινηθούμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ σωστά το θέσετε. Εγώ θα ήθελα εδώ να κάνω μια περιγραφή ενός application όπως το εστιατόριο, παραδείγματος. Ωραία, να το δούμε, να το ακούσουμε, ναι. Ο εστιατόρας, εφόσον χτίσει το application μαζί μας και περάσει όλες τις πληροφορίες όπως menu, προσφορές, φωτογραφίες, ιστορικό των chef κτλ. Ή μπορεί να στείλει και προσφορές στους πελάτες του. Ο πελάτης πλέον, έχοντας την εφαρμογή στο κινητό του, μπορεί να έχει πρόσβαση, να δει τις τιμές, να κάνει κράτηση, μπορεί να κρατήσει θέση στο εστιατόριο από το κινητό του, μπορεί να απολαύσει όλες τις προσφορές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εντοπίσει το εστιατόριο αν είναι κάποιος ξένος ή δεν το βρίσκει κτλ. Οπότε υπάρχει και ο πλοηγός για να μπορεί να εντοπίσει το εστιατόριο. Βασικά είναι ένα καινούριο εναλλακτικό μέσο που θα μπορεί... Άρα πάσα στιγμή στο κινητό του κάποιος έχει όλες τις πληροφορίες για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αυτό είναι η αξία του application, της εφαρμογής αυτής. Κύριε Ζιάκα, κλείνοντας, μαθαίνουμε εύκολα την τεχνολογία ευρύτερα να την χειριζόμαστε? Κοιτάξτε, σε σχέση με το παρελθόν, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι πολύ πιο γρήγοροι στην εκμάθηση. Και αν μη τι άλλο, λόγω του ότι η τεχνολογία και ιδιαίτερα σε smartphones και tablets έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ουσιαστικά έχει γίνει και η προέκταση του χεριού μας, τόσο για τον Κύπριο πολίτη, όσο και για τους πολίτες όλου του κόσμου. Οπότε λοιπόν σαφώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, είμαστε σε καλό στάδιο, ούτως ώστε όλοι να ασχολούνται, να χρησιμοποιούν, να ενημερώνονται τα mobile apps και γενικότερα τις έξυπνες συσκευές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.